Επίσης, στο τηλέφωνο μας περιμένει μία από τις τελευταίες, η τελευταία μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος, του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ανανεώσεις γίνονται, αλλά είναι η τελευταία μεταγραφή και μιλάω για τον Ζένια Γκόρτζανιουκ. Ζένια, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά. Να ευχηθούμε καλή αρχή σε πρώτη φάση και υγεία πάνω απ' όλα στο καινούργιο βήμα στην καριέρα σου. Ευχαριστώ. Πώς, όταν σου ήρθε η πρόταση του ΠΑΟΚ, έτσι, πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι έχεις το ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και υπάρχει έτσι δυνατότητα να συνεχίσεις εκεί? Ναι, υπήρχαν πολλοί λόγοι στο να έχω το ενδιαφέρον να πάω στο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, ο ένας από αυτούς είναι ότι γνωρίζω τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της ομάδας. Και από την άλλη, εντάξει, είναι το σπίτι μου, η Θεσσαλονίκη, είναι η γυναίκα μου από εδώ, είναι οι φίλοι μου. Δεν ήθελα και πολύ. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ναι. Όχι, η επόμενη ερώτηση είναι πώς περιμένεις την επόμενη σεζόν? Ο ΠΑΟ και με εσένα και με παίχτες όπως ο Τζούριτς, όπως ο Όκολιτς έχει ενισχυθεί πολύ. Προέρχεται από μια χρονιά που δεν τα πήγε και τόσο καλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ενισχυθεί αρκετά ώστε του χρόνου να είναι πρωταγωνιστή σε ένα, νομίζω, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, πιστεύω ότι φέτος είναι πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε το πλεονέκτημα φυσικά ότι είμαστε τρεις ξένοι, οποίοι είμαστε Έλληνες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πιάνουμε θέση ξένου. Και γενικότερα το σχήμα της ομάδας έχει γίνει έτσι, ώσπου, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω δύο συμπατριώτες στην ομάδα, τον Σαφράνοβιτς και τον Φιλίππο. Mm-hmm. Ο Μίταρ είναι φίλος μου και τα παιδιά της ομάδας επίσης μου τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εκτός από ότι θα είμαστε σαν στο ατομικό επίπεδο θα είμαστε καλοί αθλητές, αλλά είναι και σαν ομαδικό πνεύμα θα έχουμε καλό. Mm-hmm. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να... Α, συγγνώμη Ζένια, νόμιζα τελείως τοποθέτησή σου, συγγνώμη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Ζένια. Καταρχάς να τον καλησπέρισω και εγώ τον Ζένια και να του πω και καλώς ήρθε και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο Ζένια βέβαια γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ελληνικές ομάδες. Με την τελευταία βέβαια να ήταν η νίκη Γηνίου, που την πήρε και από το χέρι ο Ζένια μέχρι τα μέσα εκεί πέρα για την άνοδο. Θέλω εγώ να πεις στο Ζένια, είπαμε για το επίπεδο του πρωταθλήματος, Ζένια, νωρίτερα, αλλά βλέπουμε ότι πάλι οι ομάδες που θα ξεχωρίζουν θα είναι 2-3. Δηλαδή, ναι, μεν όλες κινούνται με τα γραφικά, αλλά βλέπουμε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στη συνέχεια και λίγο ο Παναθηναϊκός είναι που κάνει κάποιες κινήσεις και ακολουθεί από πίσω η ΑΕΚ. Δεν θα έπρεπε και αυτό το γεγονός ότι επέστρεψε και η ΑΕΚ κάπως καλύτερα να το εκμεταλλευτεί όλο το ελληνικό βόλιο, δηλαδή αφού έχουμε τέσσερις ομάδες πλέον δυνατές στο πρωτάθλημα, ναι, για να ανέβει και το επίπεδο, το λέω. Σίγουρα θα γίνει αυτό, αλλά νομίζω αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Σε βάθος χρόνου θα ανέβουν για αυτές τις τέσσερις ομάδες, θα τις τραβήξουν προς τα πάνω και τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και αρχίζουν και οι ξένοι αθλητές αρχίζουν και αποκτάνε το ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα και γι' αυτό θα ανέβει και το επίπεδο. Αλλά φυσικά σε βάθος χρόνου θα γίνει αυτό. Κάπως έτσι. Δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά και πάλι φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τις προηγούμενες χρονιές. Φυσικά έχει γίνει μια κοιλιά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και στην Ελλάδα υπήρχε μια κρίση. Αλλά τώρα σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται το βόλιο ανεβαίνει με τα ονόματα που βλέπετε που θα παίξουν φέτος στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Mm-hmm. Πέρα από την διοίκηση που μιλήσατε, κάνατε τις συμφωνίες, είχες μήπως και τηλεφωνική επικοινωνία ή συνάντηση και με τον coach? Δηλαδή έγινε κάποια πρώτη συζήτηση και με τον coach της ομάδας? Γενικότερα δεν είχαμε και πολλές επαφές. Είχα βρεθεί με τη διοίκηση της ομάδας. Το Στάνκου, το προπονητή του ΠΑΟΚ, το γνωρίζω από τότε που ήμασταν συμπαίκτες στον Ηρακλή. Από τότε. Και είχαμε καλές σχέσεις και ήταν και καλό παιδί και ήταν γνώστης του αθλήματος. Τώρα περάσει πολλά χρόνια. Τότε που ήταν και άτυχος, Ζένια, ο coach, με τον Ηρακλή. Τότε? Τότε που ήταν και άτυχος, γιατί είχε τον τραυματισμό, λες, εκείνη την εποχή. Ναι, τότε, εκείνη την εποχή. Γιατί ήταν καλός, πολύ καλός παίκτης, παγκοσμίας κλάσης και είχε έρθει από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν άτυχος με τον νόμο του, είχε ένα τραυματισμό και μετά έχει φύγει, αν θυμάμαι, στη μέση της σεζόν. Ναι.
Ζένια, η εικόνα από το γεμάτο παλατάκι, όταν την έβλεπες χωρίς στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και τώρα που είσαι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι κάτι που περιμένεις να ζήσεις και εσύ από κοντά? Βέβαια, φυσικά. Πάντα, ας πούμε, ο φίλος της ομάδας είναι έδωμος παίκτης της ομάδας είναι και είναι κομμάτι της επιτυχίας. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη το να είναι δίπλα μας και να μας βοηθάνε, να μας ψυχώνουν, ας πούμε, να φέρνουμε τις νίκες μας. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί κιόλας, πριν λίγο έγινε και η κλήρωση για το Champions League και ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την θεωρητικά αδύναμη, την ουγγρική Καζιμπάρνιτσα. Καζιμπάρνιτσα μάλλον. Αν τη γνωρίζεις. Ναι, διάβασα για το φετινό το σύστημα πώς θα γίνει η διοργάνωση, αλλά δεν γνωρίζω, ας πούμε, ποια ομάδα θα παίζαμε. Εντάξει, είναι θετικό, είναι καλό αυτό ότι η πρώτη ομάδα θα είναι χαμηλό επίπεδο, ας πούμε, βήμα-βήμα να προχωράμε. Θα σε στεναχωρίζω λίγο βέβαια, γιατί στον επόμενο γύρο να καταφέρετε να περάσετε, ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον αντίπαλο του ζευγαριού Σασταμάλα με Ισταμπούλ από την Τουρκία. Ναι, επειδή έχω αγωνιστεί στην Τουρκία και δεν υπήρχαν, ας πούμε, αγώνες όπου σήμερα βάζω στόχο, ας πούμε, αυτή την ομάδα και αύριο ξεκουράζουμε τι θα είναι πέρασμα εύκολη ομάδα. Είναι όλες οι ομάδες ανταγωνιστικές και γι' αυτό, ας πούμε, και με αδύναμη ομάδα μπορείς να κερδίσεις την κάθε Ισταμπούλ, την Αρκάση, οποιαδήποτε. Γι' αυτό νομίζω δεν είναι κάτι που θα μας φοβίζει, γιατί και εμείς επίσης θα έχουμε δυνατή ομάδα. Το μήνυμά σου στον κόσμο τώρα που μας ακούει? Το μήνυμα στον κόσμο, θα ευχηθώ να είμαστε ένα, οι αθλητές και οι φίλαθλοι, και στο τέλος να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις επιτυχίες μας. Μάλιστα. Ωραία. Ζένια, σε ευχαριστούμε πολύ και δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, ανυπομονούμε για να φτάσει ο Αύγουστος, να έρθει η ομάδα, να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ζούμε για το πρωτάθλημα την πόλη, το καταλαβαίνεις Νίκο και εσύ. Να γνωρίσουμε και το Ζένια και από κοντά. Πολύ ωραία. Καλή αρχή, Ζένια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ήταν ο Ζένια Γκόρτζανιουκ.